ότι ονειρεύτηκα. Όσο σε πάλεψα, όσο ερωτεύτηκα, για τον Βίτο και μια τον κάθε σου νησί. Εσύ θάλασσα. Είναι το αγαπημένο σου μέρος η θάλασσα, θες να είσαι κοντά στο νερό? Ναι, έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην θάλασσα και επίσης εδώ είναι η περιοχή μου, είναι το σπίτι μου εδώ στην Βάρκιζα που κατοικώ και νομίζω ότι είναι και όμορφα, δηλαδή αξίζει τον κόπο να βρισκόμαστε σε τέτοια περιβάλλοντα και να φεύγουμε μέσα από το πολύβουνο της Αθήνας και των τσιμέντων των πολυκατοικιών. Τι είναι για σένα η θάλασσα, σε ταξιδεύει, σε χαλαρώνει? Σαφέστατα, όπως και όλους τους ανθρώπους, αλλά και σε αγριεύει επίσης η θάλασσα, έτσι, όταν είναι φουρτουνιασμένη. Είναι κάτι σαν τη ζωή, σαν τις ημέρες που τώρα διανύουμε, οι οποίες είναι αρκετά φουρτουνιασμένες, έως τρικυμιώδεις. Είσαι όμως από τους απεσιόδοξους ή από τους αισιόδοξους? Κοίταξε, είμαι πραγματιστής. Αισιόδοξος δεν μπορώ να είμαι, διότι αυτά που συμβαίνουν, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έτσι όπως εγώ τα είχα δει να έρχονται, δυστυχώς πραγματοποιούνται. Έτσι και χειρότερα, θα έλεγα. Πιστεύεις δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης αυτό που ζούμε? Τεράστιο. Το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης, πάντοτε σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια κοινωνία, τα έχει η κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή η κοινωνία ολόκληρη να λέει ότι εγώ δεν φταίω, φταίει αυτός και να δαχτυλοδεικτούμενος, ας πούμε, να είναι ο πολιτικός επιπαραδείγματι και μόνο. Ο πολιτικός είναι η βιτρίνα μας, είναι η πρόσωψή μας, είναι αυτός ο οποίος εμείς του δίνουμε δύναμη, ούτως ώστε τέλος πάντων να βάλει τα πράγματα σε τάξη, λόγω γνώσεων, έτσι. Που όμως οι πολιτικοί απέδειξαν περίτρανα ότι ήταν και ανάξιοι, αρκετοί εξ αυτών, αλλά επίσης άνθρωποι οι οποίοι με σκοπιμότητες λειτουργήσαν και μας έφεραν εδώ που έχουμε έλθει. Αλλά φταίμε εμείς φυσικά που τους εξελέξαμε. Δεν μπορεί να ζεις σε έναν τέτοιο τόπο όπου είναι ευλογημένος από το παν, από το όλον, είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος να ζεις κατά από τέτοιες συνθήκες. Απαγορεύεται. Και όμως εμείς το επιτρέψαμε διότι δώσαμε δύναμη σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι, ανάξιοι και σκόπιμα φερόμενοι, οι οποίοι έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Εσύ θάλασσα, κι ό,τι αγάπησα. Σε έχουν κατακρίνει για αυτή την χυμαρόδη ειλικρινιά σου? Σαφέστατα. Διότι δεν επιτρέπεται στην πατρίδα μας πια να έχεις γνώμη και σου λένε για να σε προσβάλλουν, ας πούμε, και να σε μειώσουν. Μα αυτός ο τραγουδιστής, ας πούμε, και έχει γνώμη επί παντός επιστητού. Του λέω, βρε νούμερο, να μην έχω γνώμη επί παντός επιστητού και να έχεις εσύ, δηλαδή εσύ ποιος εσύ? Δεν είμαστε ίσοι? Είσαι ανώτερός μου? Είμαι εγώ ανώτερός σου? Όχι, είμαστε ίσοι. Άρα, ίσως προς ίσον, έχουμε τα ίδια δικαιώματα και θα ακούσεις τη γνώμη μου όπως ακούω εγώ τη δική σου. Και αυτός ο τύπος, ας πούμε, ο οποίος είναι πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Ο πρωθυπουργός της χώρας, της Ελλάδος, της πατρίδος μας. Την οποία απαξιώνουμε και δεν λέμε και την λέξη αυτή πατρίδα. Είναι πια, πώς να το πω, φασίστας είσαι όταν λες πατρίδα. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, βρε Καραγκιόζη του κερατά. Για την πατρίδα μου μιλάω. Για τον τόπο που γεννήθηκα, που γεννήθηκαν οι προγονείς μου, που αγαπώ περισσότερο και από την οικογένειά μου. Γι' αυτό μιλάω. Είμαι φασίστας που αγαπώ την πατρίδα μου. Είμαι φασίστας που έχω τη σημαία της πατρίδας μου στο σπίτι μου 365 μέρες το χρόνο. Δεν ντρέπονται λιγάκι πια αυτοί οι άνθρωποι, οι αριστεροί, δεξιοί, οι μεσαίοι και τα ρέστα? Όταν λοιπόν ένας τύπος, αυτός ο οποίος βγήκε πρωθυπουργός, κάτω από αυτές τις συνθήκες που βγήκε πρωθυπουργός, σου είπε αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, και κάποια μερίδα ανθρώπων τον ψήφισε και τον έκανα πρωθυπουργό. Και κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Δεν θα πρέπει να τον διώξουμε κατευθείαν? Ρε υπάλληλε, λέμε. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να με κοροϊδεύεις? Σε βάλαμε στο μαγαζί μας ως υπάλληλο και εσύ μας κλέβεις το μαγαζί, το κλείνεις, το ξεπουλάς. Πλάκα μας κάνεις. Και σαν ανεχόμαστε εσένα, εκείνον, τον άλλον, όποιον λέει ψέματα. Όποιον. Αν φοβάσαι όμως τα χειρότερα, την ακυβερνησία, την χρεοκοπία, την ακυβερνησία. Την πληρωμών. Λοιπόν, κοιτάτε, αυτό το παραμύθι τώρα θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Η ακυβερνησία υφίσταται στην Ελλάδα από το 1973 στις 17 Ενδεκάτου. Από τότε έχουμε ακυβερνησία. Και μην με συνδυάσετε με κανένα χώρο. Διότι δεν ανήκω σε κανένα χώρο. Γιατί συνηθίζουν οι άνθρωποι να λένε, μα ο τρόπος που μιλάς μοιάζει με εκείνο, δεν μοιάζει με τίποτα. Είναι ο τρόπος ο δικός μου και είναι βγαλμένος μέσα από την γνώση και μέσα από την εμπειρία πολλών ετών, αλλά και επίσης μέσα από τις μνήμες που υπάρχουν μέσα στο αίμα μου εδώ και εκατομμύρια χρόνια, όσο υπάρχουν άνθρωποι. Δικαιολογείς δηλαδή ακόμα και τους προφυλακισμούς οργισμένων πολιτών ενάντια πολιτικών που τους πετυχαίνουν? Δεν χρειάζεται να προφυλακίσεις κάποιον. Μπορείς να τον απαξιώσεις, μπορείς να μην του δώσεις σημασία. Από τη στιγμή δηλαδή που πραγματικά αποφασίσεις ότι ο κύριος Τάδε είναι ανάξιος και έχει δημιουργήσει προβλήματα, σε έχει ξεγελάσει, σου έχει πει ψέματα, του έδωσες δύναμη και αυτός έκανε τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε ότι θα κάνει, πρέπει, επιβάλλεται να τον απαξιώσεις, ούτως ώστε να τον τιμωρήσεις, να φύγει από το προσκήνιο, να δώσεις το παράδειγμα
και στους υπόλοιπους ότι κοίτα τι θα πάθεις, αν και εσύ κάνεις τα ίδια, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις θέσεις, ώστε να έρθουν οι άλλες μορφές, οι άλλες μονάδες που θα μπορέσουν να γίνουν σύνολο για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις καλυτέρευσης. Είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς μαζί του, σίγουρο είναι ότι τον σέβεσαι γιατί λέει πάντα την αλήθεια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που μας έκανε να μας δώσει αυτή τη συνέντευξη. Χρήστο μου, πριν